Είχαν πει ότι θα κάνουν αυστηρούς ελέγχους στα χειροκομεία. Τέλος πάντων. Πάμε για καιρό. Πάμε να, δούμε τον φίλο μας, τον Τάσο Αμιακτό. Οπ, τι είναι αυτό, Τάσο. Τάσο, τι είναι αυτό. Τι είναι σήμερα, αυτό. Γιώργο, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Καταρχήν είναι η μέρα του παγκόσμιου προσκοπισμού. Τότε, αφού είναι η μέρα του παγκόσμιου προσκοπισμού και φοράς το μαντιλάκι σου, πάρε και το τραγουδάκι σου. Είμαστε πρόσκοποι, πάντοτε χαρούμενοι. Είμαστε πρόσκοποι, πάντα γελασί. Παίζουμε πολύ, γελάμε και όλη μέρα τραγουδάμε. Είμαστε πρόσκοποι, πάντοτε χαρούμενοι. Είμαστε πρόσκοποι, πάντα γελασί. Μπράβο ρε Τάσο, μπράβο, 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 μπράβο ρε Τάσο, μπράβο. Λουκιανός Κυλαϊδόνης, ο οποίος ήταν πάντα σε εκδηλώσεις προσκόπων, πήγαινε σε κατασκηνώσεις, ο Λουκιανός, αχ, Λουκιανάκο μου. Να σε καλά, Τάσο μου. Εξαιρετικός άνθρωπος. Λοιπόν, ο ελληνικός προσκοπισμός ιδιαίτερα έκλεισε 110 χρόνια. Είναι υπεραιωνόβιος δηλαδή. Και εξακολουθεί να συναρπάζει. Και είσαι από τα πρώτα μέλη, έτσι, Τάσο. Βεβαίως. Όχι από τα πρώτα. Όχι από τα πρώτα. Τον έκαναμε τον άνθρωπο τώρα και μακριά. Τώρα πια είμαι απερχόμενος. Άκου, Τάσο. Αλλά ο προσκοπισμός εξακολουθεί να προσφέρει παιχνίδι, γέλιο, χαρά, ομαδική ζωή στο ύπαιθρο, και γνώσεις, και μέσα στην κοινωνία. Και γνώσεις, Τάσο, γνώσεις, ικανότητες, συμπεριφορά, φυσικά, που συμβάλλει στην ανάπτυξη των νέων ανθρώπων, πνευματικά, σωματικά, ψυχικά. Μα η ζωή είναι, του είναι. Είναι πρόσκοπος, πρόσκοπος. Λοιπόν, πάμε στον καιρό. Άκου να δεις τώρα τη διάβαζα, Τάσο. Για εξήγησέ μας αυτό το φαινόμενο. Γιατί πέσανε τα δέντρα, φταίνε οι νυφάδες.